Και πάμε στην Ειρήνη Δράγαση, καλημέρα, γιατί δόθηκε χθες δημοσιότητα. Δόθηκαν τα στοιχεία ενός 24χρονου που κατηγορείται, διώκεται για βιασμό ανηλίκου, Ειρήνη. Καλημέρα και πάλι. Στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο Κρήτης, πραγματικά φρίκη και αποτροπιασμός. Τώρα είναι στα 4 χρονών. Έχουν δημοσιοποιηθεί και τα στοιχεία του, μπορούμε να πούμε και το ονοματεπώνυμό του. Τώρα είναι 64 χρονών ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Καθηγητής φυσικής αγωγής, έχει πάρει σύνταξη. 35 χρόνια φαίνεται ότι βίαζε, ασελγούσε σε συγγενικά του πρόσωπα, κυρίως εξαγχιστίας, 5, 6 και 7 χρονών. Ναι, τελευταίο του θύμα, ένας 19χρονος τώρα, ο οποίος κατήγγειλε τον βιασμό κατά εξακολούθηση, όταν μόλις το 2010 ήταν το παιδί αυτό 5 χρονών, πριν 14 χρόνια. Φαίνεται ότι είναι το τελευταίο του θύμα. Υπήρχαν θύματα που τώρα είναι από 29 μέχρι και 48 χρονών, θύματα του, με βάση το κατηγορητήριο. Ξεκίνησε η δράση του, ο πρώτος δηλαδή βιασμός, ήταν το 1989. Ξαναλέμε ότι η εισαγγελία προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του για το λόγο ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν καθηγητής πολλά χρόνια, μετακινούνταν σε σχολεία της επαρχίας, σε πάρα πολλά σχολεία. Επομένως, όποιος αναγνωρίσει το πρόσωπό του, όποιος θέλει να μοιραστεί κάτι, εννοείται με χεμήθεια στην ελληνική αστυνομία, παίρνει τηλέφωνο. Βεβαίως. Γιατί μιλάμε για 35 χρόνια που τώρα μόνο, να πούμε βέβαια συγγνώμη ότι από τα 6, μόνο το ένα δεν έχει παραγραφεί, το τελευταίο. Τα υπόλοιπα λόγω χρόνου, λόγω περασμένης. Και τα παιδιά ζουν στις πληγές τους. Έχουν παραγραφεί όλοι οι βιασμοί. Ευχαριστούμε, Ειρήνη. Καλή σου μέρα.